Καταρχάς, καλή δύναμη. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας. Υγεία πρώτα απ' όλα, γιατί είναι οι εποχές δύσκολες. Δυστυχώς, ερχ... ερχόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολες εποχές εδώ. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, να συζητήσουμε τα ζητήματα. Γιατί χρειάζεται να ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση. Για... Δεν είναι μόνο η πανδημία, δεν είναι μόνο η ακρίβεια, δεν είναι μόνο η απολιγνητοποίηση, για παράδειγμα. Τώρα ήρθε και ο πόλεμος, η οικονομική κρίση ακόμα δεν έχει κοπάσει, η ανάπτυξη την οποία περίμεναν οι κυβερνήσεις δυστυχώς αργεί να έρθει ή αυτή που έρχεται είναι τόσο ισχνή και αφορά κυρίως τα μεγάλα εισοδήματα. Δηλαδή ο εργαζόμενος λαός τα λαϊκά στρώματα δεν βλέπουν στην τσέπη τους να μπαίνει τίποτα. Αντίθετα, του παίρνουν συνεχώς, είτε με φόρους, είτε με μειώσεις μισθών, είτε με αλλαγές σε δικαιώματα και σε εργασιακές σχέσεις. Άρα, λοιπόν, χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπήρωση του λαού μας, πρώτα απ' όλα της ίδιας της εργατικής τάξης, με την ενότητά της, με την πάλη της, ανεξάρτητα σε ποιο κλάδο ή σε ποιο τομέα ή σε ποιο εργοστάσιο, σε ποια υπηρεσία δουλεύει ο καθένας, αλλά και σε συμμαχία με άλλα κοινωνικά στρώματα που και αυτοί υποφέρουν αυτό το διάστημα, όπως είναι οι βιοπαλαιστές αγρότες, όπως είναι μια σειρά συμπολίτε μας, συμπατριώτες μας, αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες, που επίσης βιώνουν τη θηλιά των χρεών και το κλείσιμο και των καταστημάτων τους και την αναδουλειά είναι οι οικογένειές μας οι ίδιες, οι γυναίκες μας, τα παιδιά μας που θέλουν να σπουδάζουν, που θέλουν να μορφωθούν, που θέλουν να ζήσουν ανθρώπινα. Όλοι αυτοί μαζί λοιπόν πρέπει σε συμπόρευση, σε συμμαχία να παλέψουμε γιατί θα μας έχετε ακούσει το τελευταίο διάστημα όλο και πιο συχνά να λέμε μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο πραγματικών ριζικών αλλαγών και ανατροπών που πρέπει να γίνουν και στην οικονομία και σε όλη την κοινωνία. Και είμαστε εδώ ακριβώς γιατί η πορεία της απολιγνητοποίησης που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και την προετοιμάζουν όλες δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις με αποκορύφωμα την τελευταία τώρα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη, εμείς την έχουμε χαρακτηρίσει εγκληματική πολιτική. Δεν συμφωνήσαμε από την αρχή και επιβεβαιωνόμαστε μέρα με τη μέρα. Δεν το λέμε για να βλογίσουμε τα γένια μας, αλλά πρέπει να θυμηθούμε αυτά που έλεγαν, ότι για παράδειγμα για την προστασία του περιβάλλοντος να κάνουμε την πράσινη ανάπτυξη και πρέπει να κλείσουμε το λιγνίτι, ο οποίος είναι ο μόνος που καταστρέφει, λέγαν, το περιβάλλον, και παίρναν μια σειρά μέτρα από αυτά που λέγαν ότι ο Λιγνίτης είναι πολύ πιο ακριβός και δεν συμφέρει την ελληνική οικονομία, μέχρι τελευταία τα έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα καμιά δεκαριά μέρες μόλις άρχισε ο πόλεμος άρχισε να το παίρνει πίσω αυτό και ότι είναι ακριβώς σε σχέση με το φυσικό αέριο και πρέπει να τροφοδοτήσουμε αλλού, να γίνουν άλλα πράγματα κλπ. Και, και, ήρθε ο πόλεμος και επιβεβαιωνόμαστε πάλι, γιατί βγήκαν και λένε τώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο λιγνίτη είναι πιο φθηνό από το αέριο, γιατί το φυσικό αέριο φυσικά λόγω του πολέμου και των ανταγωνισμών εκτινάχθηκε στα ύψη. Και τώρα ξέχασαν την πράσινη ανάπτυξη και την μόλυνση του περιβάλλοντο. Ο λιγνίτη μπορεί, λέει, να αξιοποιηθεί προ το παρόν ε, λίγο για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία. Πρόκειται για μεγάλη υποκρισία. Όλα αυτά οφείλονται στους ανταγωνισμούς ισχυρών υπεριαλιστικών κέντρων και δυνάμεων. Όπως γίνεται ο πόλεμος, που είναι η συνέχιση της πολιτικής και της οικονομίας με άλλα πιο βία μέσα, όπως έλεγε ο Κλαούζεβιτς, όπως λέγαν και άλλοι και οι κλασικοί σε συνέχεια της κοσμοθεωρίας της δικής μας. Αυτό είναι το ζήτημα. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείες μιλάνε για την πράσινη μετάβαση, διότι θέλουν να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση για να επενδύσουν κεφάλαια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε τέτοιες μορφές ενέργειας και μόνο, για να κερδίζουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι πρώτα απ' όλα οι δικοί τους και σε συνέχεια βέβαια κάποιοι εγχώροι. Και επίσης οι Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής ενδιαφέρονται να κλείσουν τη στρόφιγγα της εξάρτησης της Ευρώπης και της Ελλάδας και άλλων χωρών από τη Ρωσία με το φυσικό αέριο και αυτές τις χώρες με τους αγωγούς για να αξιοποιήσουν αυτό που θέλουν αυτοί δηλαδή το υγροποιημένο αέριο και άλλες τέτοιες μορφές που ενδιαφέρονται οι Αμερικάνικες πολιεθνικές, το LNG κλπ. Και βέβαια σε αυτή τη γραμμή στοιχίζεται και η ελληνική κυβέρνηση που λέει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της πράσινης μετάβασης, δηλαδή να γεμίσει χώρα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και στους Αμερικάνους που λένε κυρίως LNG, υγροποιημένο αέριο, με την συμφωνία εδώ και το αλληλοσκούντιγμα, τον διαγωνισμό των εγχώριων των Ελλήνων εφοπλιστών, οι οποίοι έχουν και τα κανάλια και τα μέσα ενημέρωσης, γι' αυτό και βγαίνουν στα κεραμίδια απέναντι σε αυτά που λέει κυρίως το ΚΚΕ, και διαστρεβλώνουν και συκοφαντούν τις θέσεις του ΚΚΕ καθημερινά και για τον πόλεμο και για άλλα, γιατί ακριβώς ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τα δεξαμενόπλιά τους τις αυτό το υγροποιημένο αέριο, το LNG, στις χώρες για τις οποίες προορίζεται. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης στην προχθεσινή ε, τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε για να με ενημερώσει για τη συνάντησή του με τον Ερντογάν, όπω έκανε και με τα άλλα πολιτικά κόμματα, του άλλου πολιτικού αρχηγού, μου είπε καθαρά ότι εμεί θέλουμε την Ελλάδα κόμβο LNG. Αυτό μα ενδιαφέρει. Και γι' αυτό παρατάμε όλα τα υπόλοιπα. Όμω κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Γιατί λέγοντα κάποιε μισέ αλήθειε, οι κύριοι που έχουν κυβερνήσει και που κυβερνάνε σήμερα, αλλά και άλλα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλα κόμματα, λένε στην ουσία ψέματα όταν λες τη μισή αλήθεια. Διότι το, η ακρίβεια στο λιγνίτη, ο ακριβώς λιγνίτης, έγινε ακριβώς λόγω των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δεσμεύσεων που έβαλε για να γίνει η απολιγνιτοποίηση και να πάμε στην πράσινη οικονομία, στην πράσινη ε, ενέργεια. Με το χρηματιστήριο και το παιχνίδι εκεί που γίνεται μεγάλη τζόγη με το ε, ρίπο, με, με τον ρίπον, το χρηματιστήριο των ρήπων με το ρηπαίνον πληρώνει με το εμπόριο των ρήπων δηλαδή και πάει λέγοντας και βέβαια όλα αυτά και άλλα τέτοια δημιουργούν την ακρίβεια του λιγνίτη και αυτό δεν το λένε διότι αν δεν υπήρχαν αυτά οι δεσμεύσεις στην πράσινη μετάβαση σε αυτά τα πράσινα άλογα που εγώ προτιμώ, έχω ξαναπεί να χρησιμοποιώ αυτό που λέγανε οι αρχαίοι το πράσινο όχι τα πράσινα άλογα αλλά τα πράσιν, το πράτιν, δηλαδή άλογα, χωρίς λογική. Γιατί εκεί καταντάει το πράγμα. Βέβαια, η λογική τους είναι τα κέρδη, πάλι ξαναλέω, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, Που για αυτούς έχουν λεφτά και ζεστό κρατικό χρήμα, αλλά για το λαό, για τα λαϊκά στρώματα ε, δεν έχουν. Και φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. που δημιουργεί ενεργειακή φτώχεια, δημιουργεί ενεργειακή εξάρτηση, δημιουργεί ανεργία. Αλλαγέ σε εργασιακά δικαιώματα, δηλαδή, πολύπλευρη εκμετάλλευση και των εργαζομένων στον κλάδο τη λιγηνιτοπαραγωγή, λι... συνολικά της ενέργεια και σε άλλους κλάδους, δημιουργεί ακριβή ενέργεια, ακριβό ρεύμα στον ελληνικό λαό, σε όλα τα λαϊκά νοικοκυριά, ασχετά που μένουν σε όλη την Ελλάδα, ασχετά τι δουλειά κάνουν. Αυτή είναι η ουσία των προβλημάτων. Και από αυτή την άποψη, το ΚΚΕ έχει πει, έχουμε πει επανειλημμένα και θα το ξαναπούμε και πάλι, εμείς ως χώρα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις μορφές ενέργειας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτό και εμείς ως ΚΚΕ δεν έχουμε κανένα κόλλημα. Πρέπει ο λιγνίτης να παραμείνει. Θα πρέπει να εξακολουθήσουν, για παράδειγμα, να λειτουργούν οι μονάδες και ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου με αλλά με λιγνίτη, θα πρέπει η Πτολεμαϊδα 5 και μετά το 2028 να εξακολουθήσει να υπάρχει και με λιγνίτη. Θα πρέπει όλα αυτά να ενταχθούν σε ένα τέτοιο σχεδιασμό μέχρι οριστικά να πάψει η ενέργεια να αποτελεί εμπόρευμα εντό εισαγωγικών ακριβό για τους εργαζόμενους και επώδυνο για αυτούς που το διαχειρίζονται, που το δουλεύουν, που το ξέρουν, εσάς δηλαδή, που δουλεύετε σε αυτές τις μονάδες. Μπορούν να αξιοποιηθούν επίσης οι υδρογονάνθρακες που έχουν σταματήσει οι μελέτες. Γιατί έχει η Ελλάδα πλούτο υδρογονάνθρακων και στη Δυτική Ελλάδα που βρέθηκαν κοιτάσματα και στο Αιγαίο που μας λένε ότι δεν έχουν βρεθεί ή δεν είναι σίγουρα. Αλλά πρέπει και οι υδρογονάνθρακες να αξιοποιηθούν. Θα πρέπει να, αξιοποιηθούν, να αξιοποιηθεί η γεωθερμία. Θα πρέπει επίση και οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια να αξιοποιηθούν και αυτέ. Γιατί βεβαίω και ήλιο έχει η Ελλάδα και αέριδε πολλού έχει για τι ανεμογεννήτριε, μπορεί να παράγουν ενέργεια, δεν μπορούν να λύσουν όμω το πρόβλημα τη ενέργεια. Ούτε επαρκώ, ούτε φτηνά, ούτε δίθεν με προστασία του περιβάλλοντο. Γιατί και εκεί πετσοκόβουν δάση για να φτιάξουν δρόμου, να πάνε τι ανεμογεννήτριε και πάει λέγοντα και μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα που προκύπτουν και από την πράσινη ε, ανάπτυξη. Μόνο τις μπαταρίες των αυτοκινήτων, να δείτε, των πράσινων που λένε, που θα έρθουν όταν υποχρεωθούν οι λαοί να αλλάξουν τα άλλα αυτοκίνητα, τα συμβατικά, να δείτε τι κόστος θα έχει για το περιβάλλον αυτό. Άρα λοιπόν, αυτή είναι μια δέσμη προβλημάτων, η οποία το ένα μετά το άλλο οδηγεί και στους ανταγωνισμούς στην οικονομία, στην ενέργεια, οδηγεί σε ανταγωνισμούς που φτάνουν μέχρι τους πολέμους και βεβαίως η Ελλάδα εμπλέκεται δυστυχώς όλο και περισσότερο σε αυτούς. Η ελληνική συμμετοχή στον πόλεμο της Ουκρανίας είναι δεδομένη διότι αμέσως η κυβέρνηση έστειλε όπλα, καλάσνικοφ και άλλα πυραυλικά ε, συστήματα, αντιπυροβόλα κλπ και, και βεβαίως είναι σε ετοιμότητα να στείλει και στρατεύματα. Όταν το ΝΑΤΟ το απαιτήσει, θα στείλει στρατεύματα. Ήδη έχει στείλει μονάδε γύρω από την Ουκρανία, σε όλε τι χώρε που είναι μέλη ε, του ΝΑΤΟ και είναι επιποδός πολέμου. Και είναι σε ετοιμότητα μια σειρά, ο στρατιωτικό μηχανισμό, συνολικά οι στρατιώτε μα και οι εξωματικοί. Και από αυτή τη σκοπιά, επειδή η Ελλάδα έχει γίνει και στόχος αντιπίνων από τη Ρωσία, το έχει πει ξεκάθαρα η ρώσικη κυβέρνηση, αν εμπλακεί περισσότερο ή αν ξεσπάσει η γεννήκευση του πολέμου, και από αυτή τη σκοπιά ανησυχούμε. Και γι' αυτό, επειδή αποκαλύπτουμε όλα αυτά τα προβλήματα, και γι' αυτό γίνεται η επίθεση και η συκοφαντία στο ΚΚΕ. Ενώ ξέρουν ότι εμείς τον Πούτιν ούτε να τον βλέπουμε δεν θέλουμε από το 1991 και δόθε όλους αυτούς που ανέτρεψαν μια κοινωνία εκεί που ζούσαν οι άνθρωποι ειρηνικά με ευημερία που είχαν την παιδεία τους, την υγεία τους τέλο πάντων παρόλα τα προβλήματα που μπορεί να είχαν σε ζητήματα, σε διάφορα αυτά πάντως ανέπτυσαν μια κοινωνία που ήταν αλληλένια μεταξύ της και είχαν και κατακτήσεις τεράστιες και ζούσαν μαζί και ο Ουκρανικός και ο Ρώσικος λαός Εκεί λοιπά, Οι μισοί Ουκρανοί είναι παντρεμένοι με Ρωσίδε και οι μισέ Ουκρανέ παντρεμένοι με Ρώσου. Έτσι γίνεται. Και ζούσαν ειρηνικά πάνω από 70 χρόνια. Και έρχεται σήμερα και γίνεται αυτό ο αλληλοσκοτομό, η σφαγή. Εμεί είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι είναι απαράδεκτη η επέμβαση και ο πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία ε, στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα όμως δεν βάζουμε εκεί τελεία και λέμε: Πάμε παρακάτω ο γκάγκστερ ο Πούτιν και τελειώσαμε. Γιατί λέμε ότι χρόνια και είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας. Υπάρχει πολιτική τέτοια η οποία οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Διότι η συμφωνία που είχε γίνει το 1991 για να ανατρέψουν το σοσιαλισμό, να διαλύσουν τη Σοβιετική Ένωση και το Κομμουνιστικό Κόμμα εκεί, με ό,τι συνε... όλο αυτό έγινε σε συνέχεια, ήταν να μην υπάρξει στην Ουκρανία ούτε στρατιωτικοποιημένη Ουκρανία, ούτε το ΝΑΤΟ να, γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, όπως και η Ουκρανία και όλες οι άλλες οι χώρες που συνορεύανε με τη Ρωσία. Και τώρα όλες έχουν γίνει μέλη του ΝΑΤΟ, έχουν κουβαλήσει όλα τα πυρηνικά, τα βιοχημικά, τα σύγχρονα πυραυλικά συστήματα του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων γύρω από τη Ρωσία και η Ρωσία σου λέει τι γίνεται, διότι τέτοια καπιταλιστική χώρα ανταγωνιστική είναι και αυτή. Θέλει να έχει διέξοδο για τα δικά της μονοπόλια. Θέλει να πουλάει τα δικά της όπλα. Αυτό είναι. Γι' αυτό και εμείς είπαμε δεν πρέπει να διαλέξει ο ελληνικός λαός, ούτε η χώρα συνολικά, στρατόπεδο ληστών. Γιατί είναι στρατόπεδα ληστών και οι δύο. Και το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι που κάναν τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία και τους έχουν ξεχάσει τώρα εδώ δίπλα μας δηλαδή διαλύσαν τη Ιουγκοσλαβία, τη Σερβία και όλες τις άλλες φτιάξαν κράτη προτεκτοράτα εκεί και θα φουντώσει ξανά η πυρητιδαποθήκη των Βαλκανίων, των Δυτικών Βαλκανίων ιδιαίτερα και όλα τα υπόλοιπα που κάναν με την Κύπρο απέναντι στην Τουρκία ή στο Ιράκ ή αλλού στη Μέση Ανατολή, στην Παλαιστίνη που σκοτώνουν τους Παλαιστίνιους και δεν έχουν πατρίδα ακόμα κλπ. Άρα μη μας μιλάνε το ΝΑΤΟ οι Ηνωμένε Πολιτείε ή άλλοι κέντρα εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι είναι άμυροι ευθυνών, διότι προετοίμασαν αυτό το πόλεμο. Και ο ανταγωνισμός εκεί γίνεται για την πρωτοκαθεδρία στον οικονομικό τομέα. Επειδή βλέπουν οι Αμερικάνοι ότι η Κίνα σε πέντε χρόνια ίσως περάσει πρώτη, του, οικονομικά τουλάχιστον και επειδή στρατιωτικά η Ρωσία είναι δεύτερη μετά τις ΗΠΑ Πολιτείες Αμερικής στρέφονται ενάντια σε αυτές τις δυνάμεις. Γίνεται ανταγωνισμός υπεριαλιστικών κέντρων δηλαδή. Και εμείς στη, στο σημείο το γεωστρατηγικό ως χώρα που είμαστε από την άποψη των συμφερόντων μας κυρίως ως εργάτες, εργαζόμενοι, λαός που δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους άλλους λαούς, πρέπει να κρατήσουμε αυτοτελή ανεξάρτητη στάση και ο αγώνας μας, η πάλι μας, να μην έχει εμπλοκή σε διάφορα αστικά, υπεριαλιστικά, καπιταλιστικά, όπως θέλετε πέστε τα ο καθένας, σχέδια και συμφέροντα. Γιατί δεν είναι λαϊκά συμφέροντα αυτά. Δεν είναι τα συμφέροντα των εργατών. Οι εργάτες αυτό που θέλουν είναι να έχουν δουλειά. Και από αυτή την άποψη η απολιγνητοποίηση και, η απολιγνητοποίηση και ό,τι συμβαίνει τώρα με την ενέργεια και ό,τι θα συμβεί με βάση τους σχεδιασμούς τους, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε και όχι μόνο για τώρα, όχι μόνο να καθυστερήσουμε όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ή άλλα κόμματα δυστυχώς, δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Ότι όταν λε έτσι, μην το καθυστερήσει, σου βγαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει: Όχι, ρε φίλε, ο, το τερπνό μετά το ωφελή μου. Όσο πιο γρήγορα πάμε, θα έχει πρωτοβουλίε και τέτοια θα κάνει στην πράσινη ανάπτυξη. Και εσύ θα υγείσαι στα Βαλκάνια, θα υγείσαι εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ευρώπη και πάει λέγοντα. Όχι τέτοια. Ο λιγνίτη χρειάζεται. Οι άλλε μορφέ ενέργεια χρειάζονται. Για να έχει δουλειά ο κόσμο. Να μην υπάρχει ανεργία, Παλεύουμε μαζί σας για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Παλεύουμε μαζί σας για να μειωθεί η τιμή του ρεύματος, της ενέργειας, για να έχουμε ενεργειακή αυτάρχεια ως χώρα, για να μην έχουμε ενεργειακή εξάρτηση. Παλεύουμε να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα, άλλοι ειδικοί φόροι στα, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης για να ανακουφιστεί ο κόσμος, να μειωθεί η τιμή του ρεύματο, του νερού και μια σειρά τέτοια αγαθά που πρέπει να τα απολαμβάνει ο εργαζόμενο άνθρωπο και η οικογένειά του. Παλεύουμε να κρατηθεί ο Αή Αγίου Δημητρίου, ο Μελίτη, να υπάρχουν άλλα, να υπάρχει ο Λιγνίτη, αυτά που σα έλεγα ε, και πριν. Και βεβαίω να υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα, να μην υπάρχουν ελαστικέ εργασιακέ σχέσει, να μπορεί να υπάρξει αύξηση μισθών, τέλος πάντων μια ανακούφιση ε, γύρω από αυτά τα προβλήματα που βιώνει ο εργαζόμενος άνθρωπος. Και είδατε, χτες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό κάποια υποτίθεται μέτρα ανακούφισης των πιο ασθενέστερων, που τα συγκεκριμενοποίησαν σήμερα το πρωί, αν τους ακούσατε οι αρμόδιοι υπουργοί, εμείς λέμε ότι πρόκειται για υποκρισία. Αντοχές η οικονομία, τελικά για τον κύριο Μητσοτάκη έχει για τους λίγους επιχειρηματικούς ομίλους, τους μεγάλους. Αντοχές η οικονομία δεν έχει μόνο για τους εργάτες, για τους εργαζόμενους, για τα λαϊκά στρώματα, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους. Αυτή είναι η ουσία και αυτό αποδεικνύουν και αυτά τα μέτρα. Άμα ήθελε να ανακουφίσει πραγματικά και να πάρει μια ανάσα ο κόσμος, έπρεπε εδώ και τώρα να καταργήσει το ΦΠΑ στα καύσιμα. Έπρεπε εδώ και τώρα να καταργήσει τους άλλους ειδικού φόρους που υπάρχουν στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, να πάρει μέτρα στοιχειώδους αύξησης ώστε να ζει αξιοπρεπώς ο των μισθών, των συντάξεων, να επαναφέρει μια σειρά ζητήματα που έχουν αλλοιωθεί, που έχουν πλήρω αλλάξει με αλλεπάλληλου αντεργατικού αντιλαϊκού νόμου όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα και τι εργασιακέ σχέσει των εργαζομένων στου χώρου δουλειά. Και βεβαίω να υπάρχει υγεία, προστασία τη υγεία, να υπάρχει ασφάλεια στου χώρου δουλειά ταυτόχρονα με όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτή την κατεύθυνση, εμεί σα καλούμε και να συμμετέχετε στην πανελλαδική πανεργατική απεργία που γίνεται και στα συλλαλητήρια που γίνονται στις 6 του Απρίλη, αλλά και σε άλλες δράσεις, να ενώσετε τη φωνή σας μαζί με άλλους εργαζόμενους που υποφέρουν, που αγωνίζονται για να κρατηθεί η δουλειά τους, για να μην απαξιώνεται ο τομέας στον οποίο δουλεύουν, όπως είναι η Λάρκο, όπως είναι η Κόσκο, όπως είναι εργαζόμενοι στη New Food ή σε άλλες χημικές βιομηχανίες, ιδιαίτερα μεγάλες βιομηχανίες που σας αφορούν και τις ενέργειες, όπως είναι τα πετρέλαια καβάλας ή στη χημική βιομηχανία τα λιπάσματα καβάλας, που βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποίησεις. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας πω, το ξέρετε άλλωστε, ότι εμείς με τις λίγες δυνάμεις που έχουμε, ο ελληνικός λαός, εσείς δηλαδή, ή κάποιοι από εσάς, θέλετε να μας δίνετε μονίμως 15 βουλευτές στη Βουλή. Λέτε ότι με αυτούς μπορεί να τα βγάλουμε πέρα. Σύμφωνοι, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η θέληση του λαού σε αυτή τη στιγμή. Όμως θεωρούμε ότι πρέπει να σκεφτείτε, να προβληματιστείτε περισσότερο ακόμα και για τις επιλογές που κάνετε, είτε στα συνδικάτα, στα σωματεία, είτε στους δήμους και στις περιφέρειες, είτε στις βουλευτικές εκλογές, οπουδήποτε αλλού, και στους αγώνες τους καθημερινούς. Κυρίως στους αγώνες. Εμείς σας δίνουμε το χέρι. Έχουμε μια μεγάλη αγκαλιά για όλους τους ανθρώπους άσχετα τι πιστεύουν, άσχετα αν συμφωνάνε σε όλα, σε λιγότερα ή καθόλου μαζί μας. Πάντως να συμπορευτούμε σε αυτό το δρόμο του αγώνα που είναι η μόνη περήφανη απάντηση αλλά και η μόνη ρεαλιστική διέξοδος από αυτό το χάλι, από αυτή την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη να έχετε!